Τρέχει, ρωτάει τη μάνα της. Μανούλα, τι θα κάνω, στο λέω. Αν άλλη παντρευτεί, θα πέσω να ποθάνω. Με έγινα σχέδια, ρε, φαντάσου πλάκα. Σύρε και τι σου κούκλα που είσαι ρε μες στο τράγο. Να σου και χτενίζεται και στρώνει και την κούκλα. Κορδέλα βάζει στα μαλλιά, γίνει και μια κούκλα. Σε μια ραμπούλα κοιτάμε σαν το κουτσουβέρι. Το τράγο βλέπει κατά γύρω. Η συνέχεια επί της σκηνής. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Οδούκας για το eevros.gr και σήμερα 3η 19 Σεπτέμβρη, ξεχωριστή ημέρα για μας, γιατί εδώ στην πόλη μας έχουμε, όπως παρακολουθήσατε στην εισαγωγή μας, δύο εξαιρετικούς, δύο ταλαντούχους, δύο ανθρώπους που θα αναταράξουν τα λιμνάζοντα ύδατα της πόλης μας. Κυρίε και κύριοι, κοντά μας σήμερα ο Αντώνης ο Κρόμπας. Καλησπέρα για μένα. Και ο Λευτέρης Ελευθερίου. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, όπως προείπαμε, σήμερα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο θα μπορέσουμε να τους απολαύσουμε. Αντώνη, πες μου λίγο, σήμερα σύμφωνο επιβίωσης, έτσι? Σήμερα σύμφωνο επιβίωσης με το Λευτέρη. Mm-hmm. Τα βάλαμε κάτω και είπαμε ότι είναι νωρίς για γάμο, ας κάνουμε ένα σύμφωνο σε πρώτη φάση και βλέπουμε. Τελικά, εκεί που είχαμε μείνει πριν από 4 χρόνια, δηλαδή, η σχέση σας φαίνεται ότι είναι... Είχαμε ξεκινήσει από συμφωνία χαρακτήρων και εξελίχθηκε σε σύμφωνο επιβίωσης. Ναι. Εγώ επιβιώνω, ο Αντώνης συμφωνεί, εγώ κάνω την επιβίωση, ο Αντώνης τη συμφωνία. Mm-hmm. Προχωράμε μετά από πολλά χρόνια, θυμάστε. Ήταν ο Αραβώνας εδώ την πρώτη φορά που είχαμε έρθει. Ναι, μπράβο, στην Αλεξανδρούπολη. Μοιάζει με το εκείνος και εκείνος. Έχουμε πάρει τα top 10, τα καλύτερα μας κετσάκια και τα έχουμε ξαναφέρει στη βαλίτσα μας, τα αγαπημένα μας κετσάκια, αυτά που γελάει ο κόσμος. Mm-hmm. Και τα ξαναβολτάρουμε και τα φέραμε από εδώ πάλι. Δεν θα τα έλεγα λιμνάζοντα βέβαια τα νερά, καθότι είχαμε θελώδεις ανέμους την τελευταία περίοδο. Είναι κυματιστά wavy. Για να πούμε λοιπόν λίγο για αυτά τα wavy, γιατί από ό,τι ξέρω μια εξαιρετική προσπάθεια η οποία ξεκινάει από την NG Art Productions, εννοώ όσον αφορά τα 5 σπίτια τα οποία θα αποζημιωθούν για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Κύρκη. Φυσιολογικά μάθατε τι έγινε εδώ πέρα πάνω, έτσι? Αλίμον, όλη η Ευρώπη έμαθε, εμείς δεν μάθαμε. Και εμείς θέλοντας να προσφέρουμε το ελάχιστο, να βάλουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια όλη αυτή της αναστήλωσης της περιοχής και της επούλωσης των ζημιών, παραχωρούμε τα έσοδα αυτής της παράστασης στους πληγέντες. Μάλιστα. Αυτό βέβαια να πούμε ότι ξεκινάει και από τον Νίκο τον Γεωργιάδη, κατάγεται από εδώ, είναι και ο παραγωγός της παράστασης, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, και βλέπουμε ότι έχουμε μέλλον και για επόμενες παραγωγές που ετοιμάζουμε. Λατρεύει την Αλεξανδρούπολη, δεν σταματάει η στιγμή όσοι είμαστε στην περιοδία οπουδήποτε να το αναφέρει και να εκθιάζει τον τόπο του. Διασυρπείται χρόνια σαν επιχειρηματίας και τα λοιπά, οπότε έχει μια ζέση παραπάνω να δει τους ανθρώπους να ευημερούν, να περνάνε καλά, να είναι ευτυχείς. Και ένα από αυτά τα βήματα ήταν αυτό, να κάνουμε αυτές τις παραστάσεις όπως έκανε και με τον Αλέξανδρο τον Τζουβέλα, να διατεθούν τα χρήματα για βαγείς σκοπούς φιλανθρωπικούς. Έτσι ακριβώς. Η πολιτική πιστεύεις ότι έχει θέση στην κωμωδία? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική έχει, θα δείτε ότι και κάποια από τα κομμάτια μας έχουν μια πολιτική χρειά. Πολιτική χρειά βέβαια μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι από το πώς συμπεριφέρεσαι στον φίλο σου, από το αν αποδέχεσαι τις διαφορετικότητες, αν ξέρεις να σέβεσαι και να συμπορεύεσαι με τους ανθρώπους γύρω σου. Νομίζω ότι η πολιτική πράξη είναι οτιδήποτε σήμερα. Όσον αφορά τον Εύρο, ήθελα να ρωτήσω, γενικότερα έχετε μια εμπειρία για τον κόσμο, για το πόσο αγαπάει ο κόσμος την κωμωδία, που βέβαια σε αυτό έχει συμβάλει σίγουρα και ο Νίκος ο Γεωργιάδης, να το πούμε αυτό. Οπότε, για πες μας λίγο, το κοινό της Αλεξανδρούπολης, ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Παίζουμε για πολλωστή φορά και μαζί με τον Λευτέρη, αλλά και ο καθένας με παραστάσεις άλλες δικές τους. Έχουμε επισκεφθεί την πόλη. Οι δικές μου εντυπώσεις είναι πραγματικά οι καλύτερες και δεν το λέω για να χαϊδέψω τα αυτιά των συντοπιτών σας, αλλά έχουμε περάσει υπέροχα, αγκαλιάζει τις παραστάσεις, γελάει με την ψυχή του. Γενικά το βορειοελλαδίτικο κοινό είναι πιο εκδηλωτικό και πάντα είναι χαρά μας να ερχόμαστε. Μας είχε κάνει μια δήλωση την προηγούμενη φορά ο Αντώνης, όσο εσύ έλειπες τέλος πάντων στην προηγούμενη συνέντευξή μας, ότι ενδεχόμενα να δούμε στην μια λέξη, δεν ξέρω τώρα, λεξιπλάστης φοβερή, τσοντιδίλιο.
Τι εννοούσε. Ναι, Μπουγκολικότσο είναι μια σκηνοθεσία του Αντώνη Κρόμπα επί του κορμιού μου, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε το κορμί μου σε διάφορες στάσεις και παραστάσεις. Θα συμμετέχουν και Αλεξανδροπολίτες στη συγκεκριμένη παράσταση του Τσοντιδηλίου. Ναι, στο Τσοντιδηλίο αυτό. Μην πω περισσότερα γιατί επί σκηνής εκτυλίσσεται όλο το, το κόλπο. Τι να πω, ναι, ελπίζω ο Αντώνης να το σκηνοθετήσει με την πρέπουσα γελιότητα που επιβάλλεται. Ωραία. Πάμε λίγο έτσι για να κλείνουμε και όμορφα όσον αφορά τα σχέδιά σας και ως ντουέτο, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Από εδώ και πέρα, σεζόν ξεκινάει. Για πάμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει πρόβες με τον Κώστα Ντογάκη, ο οποίος σκηνοθετεί και παίζει στην παράσταση «Πέτρες στις τσέπες του», που θα ανέβει αρχές Δεκέμβρη. Και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το νέο αυτό εγχείρημα. Εσύ, Λευτέρη? Όπως θα είπες, κάνουμε παράλληλα και τις παραστάσεις με τους υπόλοιπους συνεργάτες που έχουμε. Συνεργάτες, θεάσους, τέλος πάντων, που συνεργαζόμαστε ή που προκύπτουν προτάσεις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, κυρίως θεατρικές αυτή την περίοδο. Εγώ είμαι βέβαιος και τηλεόραση, αλλά... Και τηλεόραση. Τώρα, ναι. Και όσο νου μπορεί και ο Αντώνης. Θέλω να πω ότι αυτές είναι δουλειές που κάθονται και δεν ξέρεις πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Εγώ 6 χρόνια είχα να κάνω τηλεόραση. Ναι. Βέβαια, εντάξει, είναι χρονοβόρες όλες αυτές τις δουλειές, αλλά ωστόσο βρίσκουμε πάντα το χρόνο να συνεργαζόμαστε, να βρίσκουμε μια τρυπούλα εκεί, γιατί ευωδόθηκε όλο το εγχείρημα με τον Αντώνη των κομικών παραστάσεων. Ευωδόθηκε, οπότε είπαμε ότι δεν θα το παρατήσουμε, θα το συνεχίσουμε και θα... Να, είμαστε τώρα σε ένα καινούριο έργο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα, όπως είπαμε, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο μπορούμε να απολαύσουμε αυτούς τους δύο κωμικούς στο Σύμφωνο Επιβίωσης. Λοιπόν, ήταν κοντά μας ο Αντώνης ο Κρόμπας και ο Λευτέρης ο Ελευθερίου. Θα ήθελα να κλείσουν οι δυο τους ίσως από μια κουβέντα, ένα κάλεσμα ίσως για τη σημερινή ημέρα, για τον κόσμο. Ναι, σε περίπτωση που δεν περάσει καλά ο κόσμος, έχουμε επιστροφή χρημάτων, αν το πούμε αυτό. Οπότε, μονάζιγα δικά του κόσμου. Να μιλάει ο Αντώνης για τον εαυτό του, κυρίες και κύριοι. Εγώ αν περάσουν καλά θα πάρω τα διπλάσια. Θα τους ζητήσω και στην έξοδο. Αστειεύομαι. NG Art, Νίκος Γεωργιάδης, Αντώνης Κρόμπας, Λευτέρης Ελευθερίου. Σήμερα εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης, για καλό σκοπό, κωμωδία, γελάμε προσφέροντας, για τον οικισμό Κίρκη και τους πέντε πληγέντες, τα πέντε σπίτια, τις πέντε οικίες που κάηκαν. Να είμαστε καλά. Υγεία και να πάνε καλύτερα, να είναι καλύτερη η επόμενη χρονιά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.